Ναι. Θα σου εξηγήσω και τα... Ναι. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεμέλιο και προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας αποτελεί πολιτική σταθερότητα, η οποία όμως θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα συνολικό πολιτικό προσανατολισμό με κοινωνικό πρόσωπο. Και ο προϋπολογισμός του 2016 εμπεριέχει αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο. Παρότι διαμορφώθηκε μέσα σε ένα ασφιχτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, πέτυχε σε σημαντικό βαθμό να είναι ισορροπημένος, ρεαλιστικός, αλλά συνάμα, και αυτό είναι το σπουδαιότερο, να είναι ένας προϋπολογισμός πιο δίκαιος που εμπεριέχει μια σειρά από αναδιανεμητικά στοιχεία. Με σχεδόν μηδενικές προβλέψεις για ύφεση, με ρεαλιστικά χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, αποφύγαμε τον εύκολο δρόμο, το δρόμο που ακολούθησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Να επιδοθούμε δηλαδή στη γνωστή κοπτοραπτική, να εμβολήσουμε τα συνήθη υποζύγια, αφήνοντας ταυτόχρονα ανέπαφη τη μικρή, μεσαία και μεγάλη διαπλοκή και γκρεμίζοντας περαιτέρω την κοινωνική προστασία και το δημόσιο χαρακτήρα μιας σειράς κοινωνικών αγαθών. Παρόλο λοιπόν που και σε αυτόν τον προϋπολογισμό εγγράφονται ορισμένα δύσκολα μέτρα, αποτυπώνεται παράλληλα, όσο και αν κάποιοι επιθυμούν να το υποβαθμίσουν, η μέρημνα και η σκληρή διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης να προστατεύσει τους αδύναμους και τις πιο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Και κρατώντας το τελευταίο σημείο, οφείλω να υπενθυμίσω πως αν δεν είχαμε παλέψει σκληρά, αυτή τη στιγμή η χώρα θα ήταν υποχρεωμένη, βάσει των στόχων της προηγούμενης συμφωνίας, να παρουσιάσει πλεόνασμα 4,5% αντί για 0,5% που συμφωνήθηκε τώρα. Νούμερο που μεταφράζεται σε περαιτέρω 7 δισεκατομμυρίων ευρώ μέτρα που τώρα αποφεύγονται. Την ίδια στιγμή μάλιστα που για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια γίνονται προσλήψεις 985 τον αριθμό στο χώρο της υγείας, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες 2.500 μετά από 5 χρόνια, όπως είπα και προηγούμενα. Την ίδια στιγμή που αυξάνουμε την επιχορήγηση στα νοσοκομεία κατά 200 εκατομμύρια και τις δημόσιες επενδύσεις κατά 350 εκατομμύρια. Έτσι λοιπόν, μετά από 5 μνημονιακά χρόνια έχουμε έστω και μια μικρή αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και συγκεκριμένα 50 εκατομμύρια από ίδιους πόρους και 300 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ. Και το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, όταν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν φρόντισαν και δεν ενδιαφέρθηκαν να εκπονήσουν πολιτικές προστασίας για τις κοινωνικές ομάδες που λήγησαν τα χρόνια του μνημονίου, εμείς φέρουμε ένα προϋπολογισμό στον οποίο εξασφαλίζονται περισσότερα από 823 εκατομμύρια ευρώ για επιπρόσθετες κοινωνικές δαπάνες. Με κάρτα ανασφάλιστων και δωρεάν πρόσβαση στα νοσοκομεία. Με 62 εκατομμύρια ευρώ για κάλυψη των ανασφάλιστων υπερηλίκων. Με σβήσιμο προστίμων στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε ανέργους για τα έτη 2010-2015, με δωρεάν μετακίνηση στα μέσα για τους ανέργους και άλλα, με τα οποία επιδιώκουμε να ελαφρύνουμε τις βάβαρες συνέπειες της ανθρωπιστικής κρίσης. Και μιας και μίλησα πριν για μικρή, μεσαία και μεγάλη διαπλοκή, και επειδή το 2016 οφείλει να είναι μια πολύτιμη χρονιά στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, να σημειώσω πως για πρώτη φορά σε αυτή την αίθουσα, σε συζήτηση του προϋπολογισμού, μια κυβέρνηση ασχολήθηκε σοβαρά και επενδύει πολιτικό κεφάλαιο στον έλεγχο ληστών φοροδιαφυγής, παλιών και νέων, στον έλεγχο καταθέσεων και offshore. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να αυξήσουμε την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ και παρά τις αντίξωες, τις αντιξωότητες, τις ανεπάρκειες σε προσωπικό, τα εμπόδια και τον πόλεμο που δεχόμαστε, διεξάγουμε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο σε όλα τα επίπεδα.
Από τις 6.000 ελεκτικά αξιοποιήσιμες offshore της χώρας έχουν ελεκθεί 384 και βεβαιώθηκαν φόροι ύψους 129,5 εκατομμυρίων ευρώ και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ελέγχων, 321, πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2014-2015. Ανάλογα είναι τα νούμερα και οι έλεγχοι στις λίστες φοροφυγάδων. Επίσης, δεδομένα 10.588 τραπεζικών λογαριασμών Ελλήνων πολιτών σε Ελβετική Τράπεζα, διαβίβασε η φορολογική διοίκηση Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας στο Υπουργείο Οικονομικών. Τα στοιχεία αυτά θα ελεγχτούν εξονυχιστικά. Δεν θα μπουν ούτε σε συρτάρια, ούτε θα ταξιδεύουν από στιχάκι σε στιχάκι. Κυρίες και κύριοι, το 2016 θα είναι μια χρονιά κατά την οποία θα θέσουμε σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιό μας για την αντιστάθμιση των αρνητικών κοινωνικών συνεπειών της Συμφωνίας της 12ης Ιουλίου, υλοποιώντας το παράλληλο πρόγραμμά μας. Μια χρονιά, μην ξεχνάμε, κατά την οποία θα ανοίξει συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους, η οποία είναι ικανή να δημιουργήσει ένα πολύ καλύτερο αναπτυξιακό περιβάλλον για τη χώρα και κατ' επέκταση για ντόπιες και ξένες επενδύσεις. Αφού, αν καταφέρουμε και απαλλαγούμε με ένα αποτελεσματικό τρόπο από το βραχνά και τη δημοσιονομική πίεση του χρέους, θα μπορούμε να μιλάμε με άλλους όρους για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Ελλάδας. Συνεπώς, είναι φανερό ότι η δημοσιονομική προοπτική της χώρας έχει αλλάξει. Αυτό βλέπουν διάφορα κέντρα και παράκεντρα, επιδιώκοντας να προλάβουν τις εξελίξεις και πιέζουν για τη δημιουργία οικονομικών κυβερνήσεων. Όμως η κοινωνία μας εμπιστεύεται. Η κοινωνία, όσο και αν πιέζεται, όσο και αν σηκώνει βάρη ασήκωτα, ξέρει καλά πως αν κάποιος μπορεί να και επιθυμεί να αλλάξει τον τόπο, αυτός δεν είναι άλλος από το ΣΥΡΙΖΑ. Και με αυτό, κατά νου και με το βλέμμα πάντα στραμμένο προς την κοινωνία, οφείλουμε να πορευτούμε. Και να μην ξεχνάμε στιγμή ότι το 2016 θα δοκιμαστεί σκληρά η φοροδοτική ικανότητα πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προχωρήσουμε με αυστηρότητα, με πείσμα και αποφασιστικότητα στην πάταξη της φοροδιαφυγής, το χτύπημα της διαφθοράς, τη δικαιότερη κατανομή των βαρών. Μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Σας ευχαριστώ.